πλοιεύω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις συζητήσεις και τα βλέμματα και τα σχόλια όλων είναι το κομμάτι της μεταξύ σας κουβέντας πριν με τις κόκκινες κάρτες. Αν θέλετε να τις αυξήσουμε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κυρία Κοσιόνη, παρακαλώ στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι έχει ενδιαφέρον και σε όλους μας φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η αντιπαράθεση. Προσεκτικά κανένα πρόβλημα. Ωραία. Άρα, συμφωνώ. Άρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Θέλω να τους ρωτήσουμε τότε μήπως για το ασφαλιστικό. Θα ήθελα να πούνε κάτι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε, μιας που αναφερθήκατε νωρίτερα και στα δείγματα γραφής της κυβέρνησής σας, θέλω να σας ζητήσω να απευθυνθείτε στον ελληνικό λαό και να του εξηγήσετε γιατί πρέπει να ξανακάνει αρχηγό. Να ξανακάνει πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, έναν αρχηγό που έχει παραδεχθεί δημόσια ότι σε κομβικής σημασίας ζητήματα έχει κάνει λάθος. Παραδεχθήκατε ότι είχατε αυταπάτες για τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Παραδεχθήκατε ότι υποτιμήσατε την ισχύ του χρήματος. Ότι ο υπουργός σας των οικονομικών έχασε την αξιοπιστία του και δεν τον άκουγε κανείς με ό,τι βλάβη έφερε αυτό. Ότι εκτιμήσατε λάθος ότι δεν θα κλείσουν οι τράπεζες. Και προσθέτω εγώ, υποτιμήσατε και την ύπαρξη ενός σχεδίου Brexit, παρότι το 2012 στην τότε κυβέρνηση του κύριου Βενιζέλου είχε παρουσιαστεί από τον κύριο Σόιμπλε. Αυτό το ψηφιδωτό λαθών δεν ήταν άλλωστε που μας οδήγησε και στο μνημόνιο το οποίο εσείς υποσχεθήκατε ότι θα ασκήσετε. Άρα, γιατί να σας ξαναεμπιστευτεί ο πολίτης. Τόσο χρόνο πήρε, κυρία Κοσιόνη, γιατί πολλά τα ερωτήματα. Τώρα τι να κάνω, να σας το δώσω. Δεν μπορώ να σας το δώσω. Κυρία Κοσιόνη, θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θέλει ένα πρωθυπουργό που να του λέει την αλήθεια και να παραδέχεται το λάθος όταν το κάνει. Δεν το έχω πει εγώ, ένας πολιτικός μας αντίπαλος το έχει πει, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι το άλλο όνομα των λαθών μας είναι εμπειρία. Και εγώ απέκτησα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εμπειρία συσσωρευμένη. Διότι βρέθηκα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή στο τιμόνι της χώρας και προσπάθησα από την πρώτη στιγμή να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, προκειμένου αυτός ο λαός να αποκτήσει το δίκιο του, να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε, να ματώσουμε, ματώσαμε και βεβαίως όποιος επιχειρεί κάνει και ασφάλματα. Ο μόνος ασφαλός αλάθητος είναι αυτός ο οποίος δεν επιχειρεί. Και εμείς επιχειρήσαμε, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, δεν πουλήσαμε τον αγώνα, δεν προδώσαμε κανέναν, βρεθήκαμε στη δύσκολη στιγμή, κερδίσαμε έδαφος για τη χώρα, βάλαμε το λαό στο προσκήνιο με τη διαδικασία του δημοψηφίσματος και είπα την αλήθεια πάλι στο λαό, δεν είπα βγαίνουμε από το ευρώ, είπα πάμε για να πάρουμε καλύτερη συμφωνία. Και φέραμε μια συμφωνία η οποία έχει προφανώς δυσκολίες, αλλά μας δίνει μια προοπτική, μια διέξοδο. Ανοίγει το δρόμο προς τη σταθερότητα και την ανάκαμψη. Και σε ό,τι αφορά την κρίσιμη στιγμή, το γεγονός ότι απέφυγα την παγίδα του Brexit και του κυρίου Σόιμπλε, θεωρώ ότι ήταν μια επιλογή εθνικής ευθύνης. Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε Πρόεδρε, θα περίμενε κανείς μια υπεύθυνη κυβέρνηση όλες αυτές τις δυσκολίες που λέτε ότι βρήκατε να τις είχε προβλέψει και να μην είχε αφήσει να δημιουργηθούν πάλι οι συνθήκες χρεοκοπίας της χώρας ή εξόδου της χώρας μας από το ευρώ, οι οποίες τώρα εδώ που είμαστε, νομίζω και εσείς μπορείτε να το παραδεχτείτε, όταν αναλάβατε την κυβέρνηση της χώρας δεν υπήρχαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει φτάσαμε σε αυτό το μνημόνιο και τώρα ζητάτε να σας ψηφίσει ο κόσμος για να το εφαρμόσετε. Και να εφαρμόσετε τελικά τι, κάτι που θεωρείτε καλό, όπως λέτε τελευταία, ή κάτι που θεωρείτε προϊόν εκβιασμού, προϊόν πραξικοπήματος, είπαν κάποια στελέχη σας. Κάποιοι είπαν ότι ντρέπονται που το ψήφισαν. Πώς θα εφαρμόσετε λοιπόν κάτι με το οποίο διαφωνείτε? Πρέπει να πάρετε κι εσείς μια κόκκινη κάρτα για να μιλάτε παραπάνω. Μπορείτε να μου ρίξετε κόκκινη κάρτα, τη δέχομαι. Κυρία Κοσιόνη, διαφωνώ μαζί σας στην εκτίμηση ότι οι συνθήκες της αστάθειας δεν υπήρχαν όταν αναλάβαμε. Λένε ότι παραλάβαμε γεμάτα ταμεία και πλεόντασμα. Στην πραγματικότητα παραλάβαμε έλλειμμα 0,4% και ταμεία άδεια. Και η πέμπτη αξιολόγηση ήταν στο τραπέζι. Και η πέμπτη αξιολόγηση εμπεριείχε όλα αυτά τα μέτρα και ακόμα πολύ χειρότερα. Και ούτε ένα ευρώ φρέσκο χρήμα. Διότι δεν ήθελαν να δώσουν νέα χρήματα. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο ήταν η επιστολιπτική γραμμή στήριξης. Διότι μόλις υπόθηκε αυτό, τα σπρέτς ανέβηκαν στο Θεό. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια αυτό. Όσο αφορά για το μέλλον, εμείς θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία στο σκέλος εκείνος που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα, αρτιότερα και θα παλέψουμε στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά προς όφελος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η κυρία Κοσιόνη, τον κύριο Μεϊμαράκη, όσο πιο κοντά στα χρονικά περιθώρια μπορούμε. Με συγχωρείτε, κύριε Χαρίτη.